Παύλου προς τους Εφεσίους, για να έχει συνέχεια και τέλος το κήρυγμά μας σήμερα με τη χάρη του Χριστού. Επιστολή προς Εφεσίους, την οποία έγραψε πολλά χρόνια αργότερα, το 57 συνέβη αυτό, το 64 την έγραψε περίπου από τη Ρώμη. Πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν, δια του Ιησού Χριστού, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού με την οποία είναι χαρίτωσιν ημάς, δια του αγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων, κατά το πλούτον της χάριτος αυτού. Καθώς καθήν επερίσευσεν εις ημάς, εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς, το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να σκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης, εν αυτό, στον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος, τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού οι προελπίσαντες των Χριστών, στον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, το οποίο και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Αμήν. Δοξάζει το Θεό ο Παύλος, γιατί τους ευλόγησε, γιατί μας ευλόγησε, γιατί όλη την Εκκλησία την ευλόγησε, εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Δεν μας ευλόγησε μετά θάνατον, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Τώρα. Το θέμα είναι, μας δίνει την ευλογία. Την παίρνουμε. Μας την έδωσε, την έχουμε. Μας τη διατηρεί, τη διατηρούμε. Μέχρι τέλους. Και ποια είναι η ευλογία αυτή επί της γης, με λίγα και απλά λόγια. Καθώς εξέλεξεν ημάς, αυτή είναι η ευλογία. Καθώς μας εξέλεξε, αυτή είναι η ευλογία. Καθώς μας εξέλεξε, να είμαστε δια του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου, μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου να είμαστε δια του Ιησού Χριστού άγιοι και άμωμοι ενώπιον του Θεού δια της αγάπης. Ένα είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να φυλάτε το σκεύος σας καθαρό, έχοντες ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Μας εξέλεξε λοιπόν προκαταβολής κόσμου. Σε ήξερε, με ήξερε, μας ήξερε προκαταβολής κόσμου, με το όνομά μας. Γιώργο, Πέτρο, Νίκο. Και μας εξέλεξε για να είμαστε άγιοι δια της και άμωμοι, και τα δύο. Και αγιασμός και καθαρότητα. Άγιοι και άμωμοι δια της αγάπης, ώστε να λάβουμε μέρος στην υιοθεσία, στην Ανάσταση με την αρπαγή της Εκκλησίας, είτε ζώντες είτε απεθαμένοι εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η ευλογία, αδερφοί. Και όταν έχεις αυτή την ευλογία εδώ στη γη, τον αγιασμό, την καθαρότητα, να είσαι άγιος και άμωμος, την αγάπη που είναι μεγαλύτερα πάντων, πίστη, ελπίση και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη, την αγάπη. Θεός είναι αγάπη, έχει τον Χριστό. Η αγάπη τα έχει όλα, υπηρετεί, δεν αφθαδιάζει, ανέχεται τα πάντα, υπομένει τα πάντα, περιμένει, όλα τα κάνει η αγάπη. Γιατί αν έχεις λαλείς γλώσσες αγγέλων και ανθρώπων και δεν έχεις αγάπη, είσαι αρχαλκός ηχών και κύμβαλο να αλλάζουν. Δεν είσαι άγιος, δεν πας στον ουρανό. Μα πληρώνουμε πνευμάγιο, δεν πας στον ουρανό.
Και αν έχεις πάσαν τη γνώση και την προφητεία και γνωρίζεις όλο το λόγο του Θεού από όξω και ανακαδουτά. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν είσαι ουδέν. Στα μάτια του Θεού τίποτα δεν είσαι. Μα ξέρω το λόγο. Δεν είσαι τίποτα. 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 Γιατί η αγάπη ταπεινώνεται. Η αγάπη περιθάλτει. Η αγάπη φροντίζει. Θεός είναι αγάπη. Και αν ακόμη διανύμεις όλος τα υπάρχοντα. Έχω υπάρχοντα πολλά ή λίγα και τα διανέμω. Στους φτωχούς, σε όλους, ό,τι μπορώ κάνω. Δίνω, 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 δίνω. Και στο τέλος θυσιάζω και τον εαυτό μου. Αν δεν έχεις αγάπη δεν ωφελείς σε τίποτα. Άχρηστο είναι ό,τι κάνεις. Αλληλούια. Αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτό είναι το έργο του Θεού. Και αυτός είναι ο δουλεύων των Κύριων. Και αυτή είναι όλη η αλήθεια. Αλλά όλοι όσοι ξέρουμε την αλήθεια δεν σημαίνει ότι θα πάμε στον ουρανό. Δεν θα πάμε. Εύχομαι να διορθωθούμε όλοι μας και εννοώντας το λέω πρώτος εγώ να διορθωθούμε, να ταπεινωθούμε, να πάμε στο Θεό και να πούμε Κύριε ελέησέ μας και ο Θεός θα μας βοηθήσει και εύχομαι να μας κάνει όλους σαν το συνάπι που είναι ο πιο μικρός σπόρος, πιο ασήμαντος, αλλά γίνεται το πιο μεγάλο φυτό, σαν δέντρο και βρίσκουν ανάπαυση στα πέτεινά του ουρανού. Τώρα αδερφοί αγαπητοί, να σηκωθούμε σας παρακαλώ, να σταθούμε με σέβας και με